σε αποδόμηση του σχεδίου νόμου που συνέταξε πρόσφατα για την ανακύκλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, προχώρησαν τα αδειοδοτημένα συστήματα ανακύκλωσης. Όπως χαρακτηριστικά επισήμαναν, το σχέδιο νόμου δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και εμπόδια στην ανακύκλωση, ενώ δεν επιλύει επί της ουσίας σχεδόν κανένα. Ειδικά για την προσθήκη 4 διαφορετικών κάδων ανακύκλωσης που προβλέπεται, οι εκπρόσωποι των συστημάτων ανακύκλωσης αλλά και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση τόνισαν πως όχι μόνο δεν θα ενθαρρύνουν την ανακύκλωση, αλλά θα ματαιώσουν και την όποια πρόοδο έχει σημειωθεί. Ένα μήνα πριν από την έδρα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και παρουσιάζοντας το νέο σχέδιο νόμου για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Σιρώνης έκανε ολομέτωπη επίθεση στα συστήματα ανακύκλωσης, κατηγορώντας τα μάλιστα για χαμηλές επιδόσεις, ακόμη και για κακοδιαχείριση. Σήμερα, τοπική αυτοδιοίκηση, εμπλεκόμενοι φορείς και συστήματα ανακύκλωσης, απαντώντας ένα προς ένα τα σημεία, αποδόμησαν την προσπάθεια του Υπουργείου, τεκμηριώνοντας πως το σχέδιο νόμου ήρθε όχι για να λύσει αλλά για να δημιουργήσει προβλήματα. Το νομοσχέδιο, μάλιστα, που προέκυψε χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους εμπλεκόμενους, έβαζε οριζόντιες ρυθμίσεις που θα έπληκταν ανεξαιρέτως όλα τα συστήματα υγιή και μη. Αυτό ακριβώς ζητάμε, να ενταθεί ο διάλογος, να γίνει πιο ουσιαστικός, ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε ένα κείμενο που θα δίνει προοπτική στην ανακύκλωση και δεν θα δημιουργεί δυσλειτουργίες και εμπόδια, έτσι όπως είναι το κείμενο αυτό που έχουμε τώρα στη διαβούλευση. Η εισαγωγή 4 κάδων ανακύκλωση ξεχωριστών για γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλο θα δημιουργήσει συμφόρηση στις γειτονιές και δεν θα ενθαρρύνει την ανακύκλωση, ισχυρίζονται οι φορείς. Σήμερα παντού είναι λάθος πολιτική. Πλαστικά και μέταλλα μαζί και το γυαλί στοχευμένα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή την πολιτική να ακολουθήσουμε αν θέλουμε να πάμε γρήγορα στην ανακύκλωση. Η διαβούλευση τυπικά ολοκληρώνεται σε 2-3 μέρες και η νέα ηγεσία καλεί τις ενδιαφερόμενες πλευρές να συνεισφέρουν στο διάλογο με τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις.